λοιπόν. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Μισθό γήπεδο Μελισσίων, Development, Colossus, Dunkin' Donuts, Escapers. Colossus, ο οποίος είναι απόψε εδώ, χωρίς χαροκούπους να μπουν, δηλαδή είναι σαν να λείπει να έρθει κάποιος στην Αθήνα για ταξίδι, να καταλάβετε τι λείπουνε σήμερα. Και να λείπει ο Παρθενώνας και το Κολωνάκι. Ο Παρθενώνας είναι ο Χαροκόπος και το Κολωνάκι είναι ο Ζαμπούνας. Κάποιος θα ήταν ο Χαροκόπος από το Κολωνάκι. Λοιπόν, ξεκίνημα παιχνιδιού. Έξω το σύντρο πόντων για τον Κολοσσό. Οι Escapers από την άλλη έχουν και αυτοί τις απουσίες τους. Θα ξαναπαντήσουμε σε τη γραμμή των 675. Καταρχήν λίγο ο Τάγκας. Πού είναι ο Τάγκας? Θα σου πω εγώ που είμαι. Αξιδάκι. Εκεί πάνε χαλάρωση. Δύο, αστοκό, μαζεύει ποιος άλλος, ο Θεριό, ο γάτος. Ποιος είναι και γάτος, όνομα και πράγμα. Τίποτα, θεός από τον κόσμο. Εδώ θα πάρει την μπάλα χαμηλά, ποιος θα μας σταμάτησε εκεί. Ποιος. Κανένας. Ποιος. Δεν θα έρθει από τον Βασιλιάδη, ο οποίος αρνήθηκε να δώσει συνέπεξη προς τον αγώνα. Φυσικά δεν έδωσε κανείς από τον Κολοσσό για κάποιο λόγο, γιατί είπε ο Ζαμπούνας εδώ το καλό κόπο. Η ομάδα είναι αντιμήτη χαρακτηρίσω, δηλαδή όταν λείπουν αυτοί οι δύο. Θα δούμε αν θα τα καταφέρουν τελώς χωρίς αυτούς. Το καλό κόπο και το Γιώργαρα. Βασιλιάδης. Κουβάρογλου. Θα στοχίσει. Οι Escapers θα βρουν οργανωμένους τους αντιπάλους. Ο Βασιλιάδης μοίραψε ένα καμπίδι. Ευχαριστήριγε. Το νούμερο 33 των Escapers, ο Μπομπότης, μόλις 6 απόψε εδώ. Αν έχουν δηλωθεί παραπάνω, πού είναι οι υπόλοιποι, και δεν τους βλέπω. Η coach κεφαλά στη θέση της. Πίσω, ναι, εντάξει. 7 είναι αυτή τη στιγμή εδώ. Το καλάθι θα έρθει. 4 όλα. Συγκλητζής
Robotus. Bote salgado. Deixa eu bobear isso daqui. Canelas. Calado de faul. Πάρα πολύ ωραία. Ο Γάβος πετυχαίνει το δεύτερο του καλάθι. Από εδώ. Έστωκος. Τους escapers, 4 και 16 το 12 λεπτό. Τιμιτζής. Ο οποίος δεν το βλέπει έτσι, το έχει και τον τρίποντο του. Παράδειγε φάουλ. Καλό Τζαμπαρλί. Gracias.
την μπάλα χαμηλά. Πάρα πολύ ωραία. Κύρισε, ελευθερώθηκε από τον αντίπαλο. Μανούρης δεν παίρνει την παλάθη όμως. Μάζεψε. Καλά την πέννηθε. Ένα και 20 για το τέλος του 10 λεπτού. Ούτε τώρα. Αλλά ήταν 1 και 53, δεν ήταν 3 και 53, άμα ήταν 3 και 53, ναι, να το καταλάβω. Οκ. Λοιπόν, τέλος πρώτο δεκαλέπτου, 17 μπροστά οι πετούχοι. Λοιπόν, ο γάτος θα στοχίσει. Μέσα. Λοιπόν, οι σκύλες θα πάνε στη γραμμή των ελεύθερων βολών.
παραμένει. Κολοσσό στην επίθεση. Δεν θα πετύχει το καλάθι. Είμαστε στο δεύτερο δεκάλεπτο. Οι Escapers φέρνουν το παιχνίδι στην απόλυτη ισορροπία. 10-10. Κεφάλι στο σκορ. Θα προσποιηθεί πάρα πολύ όμορφα και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Για τους Escapers με βραχία κεφαλή. Thank you.
Εξαιρετικός. Τι καλαθάρα έβαλε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά Κουβάρογλου έχει κερδίσει το φάουλ και τα έχει δικαίωμα και για μία συμπληρωματική. 15-14 έχει βάλει μπροστά την ομάδα του, 4-17 για το ημίχρονο. Πάμε σε time out. Λοιπόν, όλα έτοιμα. Το 15-14 παραμένει εντός αποστομερισίων. Συνέχεια στο παιχνίδι. Το time out τελείωσε. Οι απαραίτητες οδηγίες δόθηκαν, κατέρωθεν. Συγκριτής θα στοχίσει. Ο Μπόμπης θα πάρει το rebound. Γκάτος. Μπομπότης. Ο Γκάτος θα στοχίσει. Κουβάρογλου στο rebound. Το τρίποντο. Θα στοχίσει. Ο πόντι στο rebound. Τσιμπλετζής. Μόλις 29 πόντους με βήματα από τον κύριο με το νούμερο 78, τον Μπαρτούτσο. Οδεύουμε σιγά σιγά προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Σου δια 2, έστωχο. Κολοσσός ασυνδεθεί, διαχειρός Μπαρτούτσου, ο οποίος θα δώσει προβάδισμα 3 πόντων στην ομάδα του. 17-14. Συγκλητζής. Μπάλα θα γυρίσει. Βάρογλου. Προσπαθεί να κερδίσει το γάτο στα πόδια. Το καλάθι θα έρθει με τρόπο εντυπωσιακό. Είναι πάρα πολύ καλός. Στο συν 5 ο Κολοσσός. 1-26. Πάμε σε time out. Λοιπόν, όλα έτοιμα. Η μπάλα χαμηλά στο γάτο. Δεν έχει αντίπαλο εκεί. Θα πετύχει το καλάθι. 19-16 θα μειώσει.
Καλά μεσίνη. Θα κόβει άισα. Μπάλα στο καλάθι. 19-18. Δέκα δευτερόλεπτα. Βαρύτως η μπάλα θα γυρίσει. Βάρο και αυτό. Τέλος. Και ακόμα. Δικό μου το λάθος. Τώρα, 19-18, τέλος του μικρόνου, επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε. Απίστευτα να συμβαίνουμε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Βάρογλου, η μπάλα στη γωνία, το καλάθι θα έρθει. Και ένα 18. Και ένα 20. Λοιπόν, ο Κολοζός παίρνει προβάδισμα 4 πόντων. Είναι άμεση. Ο Μανούλης θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 24-22. Αυτή τη φορά ο σκόρε γίνονται πάστας. Περνίδη στην ισοπαλία, 24-24. Ο Βασιλιάδης θα πάει μέχρι μέσα, δεν θα μπορέσει να τελειώσει. Βάλα στο γάτο. Γάτος. Στη quick side. Στην κλιτζής. Η μπάλα θα γυρίσει. Πάστας για τρεις. Αναπήρησε δύο φορές. Ταυλό Στεφάνι έξω. Θα πατήσει καλά, ας το πως. Λοιπόν, ο Δεπάσας πήρε το φάουλ. Δεν θα έχει δικαίωμα για δύο. Thank you.
το δεύτερο ματικό. Μπάρτιτσος. Μπάλα και πάλι για τον Κολοσσό. Θα μιλάς στον Βασιλιάδη. Απέναντι στο Δεπάστα θα γυρίσει, θα πετύχει το καλάθι. Νέο προβάδισμα, μία σου και μία μου. 26-25. Ντέρμπι. Τσιγλιτζής. Μανούρης. Μπάλα στο γάτο, είναι μόνος του. Θα πάρει την προσπάθεια, κακό σου, κακή εκτέλεση. Συστημένη μπάλα στα χέρια του Ρούση. Κάτι σε αυτόν τον πολύ λίγο χρόνο, κατοχή για τον Κολοσσό, βρίσκεται στο σύν ένα προβάδισμα με βραχία κεφαλή. Για να δούμε τι φινάλε θα έχουμε, Βαρούτσος, την αφήλα. Τον αφήσανε μόνο του και το πλήρωσαν, 28-25. Δημήτρο Τάγκας εδώ να βάλει τις φωνές. Μπαρδίτσος. Πολύ όμορφη προσπίση. Δεν θα πέτυχε το καλά και ο Ζαμάτης. Η άμυνα για τους σκέιπερς αυγή. Με συνέχεια στο παιχνίδι. Μέσα. Είτε τώρα θα πετύχει κάτι. Μπομπότης. Μία άστοχη επίθεση διαδέχεται την άλλη. Βασιλιάδης. Θα πάρει δεξιδιάδρομο, θα περάσει κάτω το καλάθι, θα πετύχει ένα υπέροχο καλάθι ο Βασιλιάδης. Και θα δώσει προβάδισμα 5 πόντων στην ομάδα του. 30-25, 3-21. Πώς το Κουβάρογλου οδηγούν σε ασφαλή μονοπάτια τον Κολοσσό. Με φάουλ, το οποίο δίνεται στον Λούπαση αν δεν κάνω λάθος και δεν κάνω. Έχουμε time out, 3-11, τρίτο δεκαλεπτό κλειστό με λυσίων. Επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Μπομπότης. Γάτος.
33. Έφυγε καλά η μπάλα από τα χέρια του. 30-28. Βασιλιάδης. Για να δούμε τώρα τι θα σκαρπιστεί. Θα περάσει πάρα πολύ όμορφα την μπάλα στο συμπέκτη του. Η μπάλα θα την κοιτήσει στο καλάθι. Πάρα πολύ όμορφη συνεργασία. Τελικός αποδέκτης ο Τζαμπαρλής. 32-28. Τι έχει δώσει ωραία, ευθυμική ποινή. Σε ποιον? Λοιπόν, έχει δοθεί τεχνική ποινή. Σε ποιον το θέμα είναι? Νομίζω στο Βασιλιάδη. Βλέπουμε προς το τέλος του τρίτου δεκαλέτου. Μάνωρης. Στου διατρείς. Άστο το διατρικής. Παρακούτως θα μαζέψει. Ο Βράτος θα κόψει. Διοσυντήρης. Και απέναντι το Βασιλιάδη. Μπάλα θα γυρίσει, Μπομπούτης. Γλιτζής. Κακή πάσα, θα βγει μπροστά από τον Ιωσιφίδη ο Βασιλιάδης. Δεν θα αναπληρώσει το διέψιμο. 10 δευτερόλεπτα στην κατοχή τους. Γλιτζής. Για τρεις. Εύστοχος. Χρειαζόντουσαν αυτό το τρίποντο. Το πήραν από τα χέρια του. 34-31. Με τον Βασιλιάδη τώρα, μία προσποίηση. Αλλά τη δεν θα έρθει. Πάμε σίγουρα για παιχνίδι δύο κατοχών και βλέπουμε. 39 δευτερόλεπτα. Γράτος. Κουσιπίδης. 7 τώρα, νέο τρίποντο. Άστοχος. Ο Φράγκος. 2, όλα για τον Κολοσσό. Προφανώς θα πάνε σε μια μεγάλη επίθεση. Χτίσει καλά, θα πάρει τον τρίποντο. Τέλος, 34-31, για να δούμε τι μας επιφυλάσσει η τελευταία περίοδος του παιχνιδιού. Λοιπόν, πάμε, τελευταίο δεκάλεπτο. Έχουμε φάουλ.
Εδώ στην πρώτη. Λιώνουνε στον πόντο. Πάμε για μεγάλο φινάλε. Στο φάουλ και θα πάει στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Θα ευστοχίσει την πρώτη, 35-33. Άστατος η δεύτερη. Παραλίγο να του πάρει την μπάλα μέσα από τα χέρια του γάτου. Ο Τζαμπαρδές. Γάτος για τρεις, για το προσπέρασμα. Όχι. Λούπασης, θα βρει αριστερό διάδρομο. Πάρα πολύ όμορφη ενέργεια. Πολύ όμορφο καλάθι. 37-33. Στο συν 4. 9 λεπτά. Γάτος. Μανουρίς. Θα πάει προς τα μέσα, θα αποφύγει τις πάντες, 37-35. Θα παρακολουθούμε πολύ όμορφες ενέργειες στις τελευταίες στιγμές του αγώνα. Η άμυνα για τους σκέιμπερς θα βγει. Από το ίδιο σημείο με το νούμερο 78, Μαρδούτσος, 39-35. Η μπάλα θα περάσει χαμηλά στο γραφιστό. Περιμένει ο Μπομπόντης, εγκυροβολημένος έξω από τη γραμμή των 6.75. Η μπάλα δεν θα κάνει το χατήρι στο Μανουή. Κολοσσός πάντα στο συν 4. Βασιλιάδης. Τσαμπαρλής. Με τον γάτο απέναντί του. Δύσκολη αποστολή του, αλλά θα κερδίσει το φάουλ. Εδώ θα μπορούσε να και πετύχει και το καλάθι. Έχει δικαίωμα για 2-6-56. Ελέγχουν το παιχνίδι έστω και με αυτό το μικρό προβάδισμα ο Κολοσσός. Έχει το στην πρώτη. Έδωσε μεγάλη γάμπλη στη βολή. Άστονος η δεύτερη, πολύ κακή η δεύτερη. Και έχουμε μεταφορά. Πάνε την μπάλα συνέχεια στο γάτο, εξαιρετικά τα πήρε τον πόντι, ακόμα πιο εξαιρετικά τα κόψε ο Βασιλιάδης, ο οποίος στη συνέχεια θα πάρει και το φάουλ. Ο Βασιλιάδης προσφέρει και στις δύο πλευρές του γηπέδου, όχι μόνο στο σκορ. Η παρουσία του και μόνο στο παρκέ ανεβάζει την ένταση στο παιχνίδι του Κολοσσού.
τριάρι, πιέζει, μετά στην άμυνα. Αντάω τα κλεψίματα. Το όνομά του υπάρχει σε πολλού τομείς της ταξιδιής. Ψάχνει ποιον. Δε Πάστας Τιγλιτζής με τον Κουβάροβλου, ο οποίος πέρασε το παριέ. Θα κλέψει την μπάλα. Ρούσης πάρει το φάου. Είναι το τρίτο ματικό, δεν υπάρχουν πολλές. Πάμε σε time out. Λοιπόν, επιστρέψαμε το time out. Η άμυνα για τους escapers αυγή. Πάστας. Πάστας θα πατήσει καλά, θα πάρει το φάουλ. Εύθερος στην πρώτη. Εύθερος στη δεύτερη. Σε τριών πόντων, άστοχο. Τα χέρια του Μπαρτουτσού. Ρούσης. Μπαρτουτσού σε επιθετικό, πάρα πολύ σημαντικό. Τα βάλει και το καλάθι. Είναι όλο δικό του. 42-37, μπήκαμε στα τελευταία 5 λεπτά, 4 και 40. Πάστας, Μανούρης, Κράγκος, Πάστας, θέλει σαν αυτού τον Κράγκο. Κατοχή για τον Κολοσσό. Όχι, δικό μου το λάθος, escapers είναι ωραίο ρε. Κολοσσός. Καλά το είδα. Τι φάση είναι το διαιτητή, αυτό εννοώ. Λοιπόν, ύπνος που παίρνει τα παιδιά τώρα για την άμυνα των escapers. Το εκμεταλλευτεί στο 100%, το καλάθι θα έρθει 44-37. Δίνουν διαφορά 7 πόντων. Οι escapers έχουν 4. Από το επόμενο κολοσσό βαράει πολλές. Δε Πάστας. Μανούρης. Γάτος. Θα πάει μέχρι μέσα, θα πάρει το φάουλ. Εξαιρετική προσπάθεια από τον Γάτο. Γιατί θα μπορούσε να και πετύχει και το καλάθι. Θα έχει δικαίωμα για 2.
χρειάζονται αυτές τις βολές, είναι στο μείον 7. Ο χρόνος τελειώνει. Άστο το στην πρώτη. Κυρίως Βασιλιάδη και πάλι. Δείχνουν να έχουν περισσότερη ενέργεια και να το θέλουν πιο πολύ σε αυτές τις τελευταίες στιγμές. Βασιλιάδη για 3, άστοχος. Μανούρης μαζεύει. Φράγκος. Ντεπάστας. Θα πάει μέχρι μέσα. Δεν θα πετύχει το καλάθι. Για να δούμε τον κουβάρο τώρα. Πάλι και αυτό, όχι, θα παραδώσω σαν την φορά. Γάτος. Το καλά και δεν θα έρθει. Λοιπόν, πάμε σε ένα time out. Λοιπόν. Επιστρέψαμε το time out. Ας το κοσομάνω στην πρώτη. Επανάληψε βόλτες. Μπήκανε πιο γρήγορα από όσο έπρεπε. Εύστοχος. Δεν καταφέρναμε και το καλάθι. Η διαφορά παραμένει στους 6 πόντους. Τόσο είναι στις 2 κατοχές και ο χρόνος είναι στο 1.33. Υπάρχει παιχνίδι. Κάσανε ευκαιρία εδώ τώρα οι γηπεδούχοι. Θα πάρουν προβάδισμα 8 πόντων που θα σήμαινε ότι θα είχαν πλέον τον αποκλειστικό λόγο για την νίκη απόψε. Όχι ότι τώρα δεν το έχουν το προβάδισμα. Τσιγλιτζής. Πολλά τα εξαρτηθούν από αυτήν εδώ την επίθεση. Ο Μανούρης θα γυρίσει, θα στοχίσει, επιμένει, θα πάρει το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για 2. Ένα και 10 για το τέλος. Άστοχο στην πρώτη. Δεν βρίσκουν στόχο από τη γραμμή των ελεύθερων βολών. Γι' αυτό στοιχίζει. Άστοχο στη δεύτερη. Είναι ξεχασμένος ο Κουβάρογλου. Πολύ κακή πάσα όμως. Ακόμα πιο κακό αυτό που ήταν ο Κουβάρογλου. Για να το δει ο
διορθώσω το Γιώκα κοντά η πάσα. Ο Γκάτος θα στοκίσει, δεν το πληρώσαμε, από πάρω λίγο. Θα μαζέψει, 52 δευτερόλεπτα, έχουμε πίσω τελευταίο λεπτό. Ο Βασίλης θα πάρει το φάουλ. Ένα φάουλ το οποίο θα τον οδηγήσει στην γραμμή των ελεύθερων βολών. 47 και 84. Πάνε για ένα μεγάλο καλάθι. Και για ένα γρήγορο καλάθι. 44-39, για να δούμε. Κάτω. Και για τρεις, μέσα! 44-42. Από τον Ιωσήφιδη. Ποιος θα κάνει και το φάουλ. Για να δούμε σε ποιον, στον Παραπούτσο νομίζω. Σε αυτόν. Για να δούμε αν αυτό σταθεί πιο ικανός και πιο τυχερός από τη γραμμή της φιλανθρωπίας. Οι Escapers δεν το παράτησαν το παιχνίδι. Εύκολο στην πρώτη. Ο συγκεκριμένος συνδέεται με χαρακτηριστική ευκολία με το αντίπαλο καλάθι. Όλες οι εντός προσπάθειες που πήρε ήταν σχεδόν επιτυχείς. Άστοχο στον δεύτερη, το μαγιάσαμε. 45-42 θα πάνε για τρίποντο. Ιωσήφιδης για την ισοφάριση, όχι. Η μπάλα από τα χέρια του, Λούπας είναι ο ρεφ. 14 δευτερόλεπτα στην κατοχή τους. Για να δούμε αν θα πάνε για καθαρή άμυνα. Αυτό φαντάζομαι θα κάνουν. Παραφορά, Γάτος. Για τρεις. Μέσα. 45 όλα. Πάμε για time out. 18-46 τους ισοφάρισαν. Όπου ένα φινάλε. Λοιπόν, 18-46. 45 όλα. Τώρα θα πιέσεις όλο το γήπεδο, τι ακριβώς κάνουνε. Για ποιο λόγο είναι αυτό. Και όμως δεν κάνουνε φάου τις επίσης βολές. Ο Βασιλιάδης θα πάρει το φάου, ναι. Για ποιο λόγο παίξαν τόσο επιθετική άμυνα. Απίστευτο. Για ποιο λόγο παίξαν τόσο επιθετική άμυνα. Με το σκορ 45-45. Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά για ποιο λόγο το κάναν αυτό. Λοιπόν, time out, οι Escapers δεν έχουν. Ήταν το τελευταίο αυτό. Έστω στην πρώτη. 46-45. Νομίζω ότι αυτή η άμυνα πρέσει σε όλο το γήπεδο ήταν λάθος. Αυτή την εντύπωση έχω. Άστοχο στη δεύτερη. Θα πάρει την μπάλα μέσα από τα χέρια δύο παιχτών. Και αυτό το κλέψιμο, νομίζω αυτό το rebound μπορεί να είναι και η νίκη. Γιατί ασχολούνται πάλι τώρα με το MVP, δεν υπάρχει λόγος. Κανένας. Άντα 6-45. Άστοχος. Για να δούμε τι άλλο μας επιφυλάσσει στο παιχνίδι. 5-10. Έστοχος. 47-45. Γάτος. 3, 2,
για την ισοφάριση. Τέλος. Ο Κολοσσός θα πάρει το παιχνίδι. 47-45 τελικό σκορ.